Και από τους ονειράμα. Τους ονειράμα. Πάμε στον Άγιο Μάμα. Εδώ κοντά. Δίπλα. Δίπλα. Διότι σήμερα είχαμε την ανακοίνωση της ΕΠΟΚΑΜ, του εμπορικού δηλαδή πολιτιστικού συλλόγου Αγίου Μάμματος, ότι φέτος για πρώτη φορά η εμποροπανήγυρης δεν θα πραγματοποιηθεί. Για πρώτη φορά φέτος. Προβληματιστήκαμε πολύ. Διαβάσαμε και ξαναδιαβάσαμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ για τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων. Τα μέτρα είναι αυστηρά, αλλά κρίνονται από τους ειδικούς επιβεβλημένα. Η εφαρμογή τους δε σχεδόν ανέφικτη, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Και ανανεώνουν ραντεβού για το Σεπτέμβριο του 2021. Οι εμποροπανήγυροι του Αγίου Μάμματος είναι πλέον θεσμός. Έχει πάρα πολλά χρόνια ιστορία. Δεν σταμάτησε ποτέ να λειτουργεί παρά μόνο κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μόνο τότε σταμάτησε. Μιλήσαμε με τον κύριο Χρήστο Γκούσιο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κέντρου Αγίου Μάμματος, ο οποίος μας είπε ότι κάθε χρόνο έχουμε 590 με 600 εκθέτες. Έρχονται από όλη τη χώρα, από Ξάνθη, Κομωτινή, Λάρισα, ακόμα και από Κρήτη. Και ημερησίως έχουμε καταγράψει τα τελευταία δύο χρόνια 75 με 80 χιλιάδες κόσμο να επισκέπτεται την εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμματος. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν το πώς είναι στημένα, είναι μεγάλα περίπτερα εντός αγωγικών, πάγκι, τακτοποιημένα, περιποιημένα. Έχεις πάει ποτέ, Κωνσταντίνε? Δυστυχώς όχι, δεν έχω πάει. Λοιπόν, εγώ έχει τύχει να πάω στην προετοιμασία του, όπου είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο, τεράστιο. Οπότε τα 75 με 80 χιλιάδες κόσμο ημερησίως που έχουν καταγράψει τα δύο τελευταία χρόνια, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύς κόσμος και ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες τα μέτρα ίσως να ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Γκούσιος. Ακυρώθηκε με μεγάλη λύπη εχθές, πήραμε την απόφαση, δυστυχώς με το ΔΣ και με το Δήμαρχο της Νέας Προποντίδας, να ακυρώσουμε για φέτος την εμποροπανήγυρη του 2020. Δυστυχώς βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα με την πανδημία που υπάρχει. Τα μέτρα είναι αυστηρά, τα οποία δεν μπορούν σε αυτή την κλίμακα της εμποροπανήγυρης να εφαρμοστούν. Δυστυχώς με τους επισκέπτες υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Κύριε Γκουσιακιά, πόσοι εκθέτες κάθε χρόνο βρίσκονται στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμματος? Εκθέτες βρίσκονται 590 με 600 κάθε χρόνο στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμμα. Έρχονται από όλη τη χώρα, από Ξάνθη, Κομωτινή, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, Πελοπόννησο. Έρχονται από όλη τη χώρα, από Κρήτη, από παντού. Θεωρείται από τις μεγαλύτερες εμποροπανήγυρες, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι από τις Στη Βόρεια Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη. Ναι, είναι η μεγαλύτερη. Και ναι. Πόσος κόσμος κάθε χρόνο περίπου επισκέπτεται την εμποροπανήγυρη? Ημερησίως έχουμε καταγράψει τα τελευταία δύο χρόνια 75 με 80 χιλιάδες κόσμος. Η εμποροπανήγυρη χρονολογείται από το 1924, είναι επίσημα ως ζωοπανήγυρη και μετά εμποροπανήγυρη. Μιλάμε για 100 και χρόνια ιστορίας. Τι σημαίνει αυτό για τους εμπόρους? Αυτό σημαίνει και προς αυτή τη στιγμή μια νομικά, πρώτον για τους εμπόρους και δεύτερον για τους επαγγελματίες και της τοπικής κοινωνίας, ακόμα μια πληγή, γιατί υπολογίζανε σε αυτά τα έσοδα και στα κέρδη που θα είχαν στην εμποροπανήγυρη κάθε χρόνο. Και φυσικά στην τοπική κοινωνία. Το πανηγύρι διαρκεί 7 ημέρες από 29 Αυγούστου μέχρι και 4 Σεπτεμβρίου. Πάμε για το 2021 με μεγάλη λύπη, δυστυχώς, και φυσικά και για τα έσοδα της επιχείρησης, τα οποία έχουν κάθε χρόνο στα 150.000 με 120.000 καθαρά κέρδη. Στην τοπική κοινωνία φυσικά και αυτή είναι η πληγή. Ραντεβού το 2021. Ραντεβού το 2021. Εμποροπανήγυρης του Αγίου Μάμματος. Αρχικά, τώρα η ιστορία της εμποροπανήγυρης ξεκινάει πολλά χρόνια και πιο πίσω από το 1924 που επίσημα άρχισε να λειτουργεί. Πάμε περίπου στα 1869 με 70, τότε που έχουμε και τις πρώτες αναφορές για αυτό το πανηγύρι. Αργότερα είχαμε την αγοραπαλισία ζώων, όπως γινόταν και στο Μπεζεσθένη εδώ στη Θεσσαλονίκη, που γινόταν αυτή η αγορά και η αγοραπαλισία των ζώων. Και αργότερα ερχόμαστε σε αυτό που πλέον έχει
γίνει θεσμός και πουλάει τα πάντα. Τα πάντα. Κανείς έβρισκε από εσόρουχα μέχρι και ψυγεία και κουφώματα και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Δυστυχώς φέτος δεν θα γίνει. Για πρώτη φορά ακυρώνεται το Ιμπροπανήγυρης και πάμε ραντεβού για το 21. Με το καλό εγώ θα ευχηθώ να πάνε όλα καλά και εδώ θα είμαστε όλοι να στηρίξουμε αυτό το θεσμό.